Κύριε Ιωαννίδη, πώς το είδατε όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε χθες και τελικά πόσο μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη δηλώσεις βουλευτών και πολιτευτών ή κομματικών αξιωματούχων όταν τους αδειάζει ο ίδιος τους αρχηγός? Κοιτάξτε, είναι μια επικίνδυνη φαρσοκομωδία αυτό το πράγμα. Και νομίζω όμως ότι πέρα από την επικίνδυνη φαρσοκομωδία και τους ρόλους που παίζουν σε αυτό το θέατρο, αυτός ο θείασος τέλος πάντων, ναι, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πρέπει να δούμε και το συνολικό σκηνικό. Και το συνολικό σκηνικό είναι ότι πράγματι, γιατί δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχει όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας. Και το έδαφος αυτής της τουρκικής επιθετικότητας είναι το γεγονός ότι έχουμε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή, σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή μας, στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Με επιτάχυνση της προσπάθειας του ΝΑΤΟ, και εδώ εντάσσεται και η Συμφωνία των Πρεσπών, να πατήσει πόδια ακόμα πιο βαθιά στην περιοχή, που το ΝΑΤΟ θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι Τούρκες φρεγάτες φτάνουν στην Αττική. Αυτό δεν το λέμε. Και είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και όλα αυτά τα θέματα. Και το έδαφος για ένα λοιπόν θερμό επεισόδιο υπάρχει. Όμως αυτό το πράγμα δεν το λες για να πεις ότι έτσι θα ξεφύγω από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα τα σίκαρχα και τις σκάφη. Είστε σαφείς. Προβλέπονται 40.000 πλησιριασμοί μέσα στο 2019. Ναι. Συνολικά 130.000 μέχρι το 2021. Άρα είναι παραμύθια φούμαρα κυριολεκτικά το γεγονός ότι παρατείνεται για 2 μήνες η ισχύ του νόμου Κατσέλη, όταν έχουμε δεδομένα μέσα από τα αλλεπάλληλα μνημόνια τα οποία έχουν ψηφιστεί και ιδιαίτερα το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι έχει μπει στο χέρι των τραπεζιτών, έχουν ανοίξει ορέξεις προκειμένου να πληστηριαστούν σπίτια, πρώτες και δεύτερες κατοικίες, λαϊκές κατοικίες, άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά θα βρίσκονται στον αέρα.